Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, από το χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, όπου εγκαινιάστηκε η έκθεση «Θησαυρή Χαρακτικής» από το Μουσείο Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Τέργιαντ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου. Έχουμε δίπλα μας τον Αντιδήμαρχο, κύριο Νίκο Ασπράγκαθο, ο οποίος θα μας πει λίγα λόγια για αυτήν την έκθεση. Με μεγάλη μας χαρά υποδεχόμαστε την έκθεση αυτή του Μουσείου Στρατή Ελευθεριάδη Τέργιαντ, και που έχει μία πολύ σημαντική επιλογή των έργων τα οποία από τη συλλογή του Τέργιαντ και η οποία είναι, περιλαμβάνει έργα μεγάλων ζωγράφων του 20ου αιώνα, τόσο Ευρωπαίων όσο και Ελλήνων. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας και είμαστε που θα φιλοξενηθεί εδώ για 2 μήνες και θα μπορέσουν οι πατρινοί, οι νέοι μας, οι μαθητές μας, οι φοιτητές να μπορέσουν και να απολαύσουν αλλά και να μελετήσουν το έργο μεγάλων ζωγράφων, όπως επίσης και την εκδοτική δουλειά την οποία έχει κάνει ο Τέργιαντ, ούτως ώστε να μπορούμε εμείς να γίνουμε κοινωνοί αυτών των έργων τέχνης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Είναι δίπλα μας, κυρίες και κύριοι, τώρα η πρόεδρος του Μουσείου Στρατή Ελευθεριάδη Τέργιαντ, η διεθνούς φήμη μουσιολόγος, η κυρία Αλίλα Ντετσάβες. Κυρία Τσάβες, σας ευχαριστούμε πολύ και θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή την έκθεση που εγκαινιάστηκε στο μουσείο, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Πατρέων. Ναι. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην Πάτρα. Έχω ιδιαίτερους δεσμούς με την Πάτρα και με το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, πρέπει να το πω αυτό, και με τον εκλεκτό μου φίλο, εδώ ο οποίος με πολύ χαρά παρουσιάζει αυτή την εκδήλωση. Λοιπόν, ένας από τις τελευταίες μου ιδιότητες είναι να εκλεγώ από το Υπουργείο Πολιτισμού πρόεδρος του Μουσείου Τέργιαντ. Το Μουσείο Τέργιαντ βρίσκεται στη Μυτιλίνη. Έχει δημιουργηθεί από έναν Έλληνα της Διασποράς που γεννήθηκε, τον Ελευθεριάδη το Στρατή, που γεννήθηκε στη Μυτιλίνη τα τέλη του 19ου αιώνα, πηγαίνει στο Παρίσι με προοπτική να γίνει δικηγόρος. Εκείνος όμως δεν αρέσκεται σε αυτό και αρχίζει να κυκλοφορεί και να γνωρίζει όλους τους νέους μοντέρνους ζωγράφους της εποχής εκείνης, να μπαίνει σε βιβλιοθήκες και να μπαίνει σε γκαλερί. Από εκεί και πέρα η αξία του φάνηκε τόσο γρήγορα, δημιουργήθηκε και έγινε ο ίδιος ένας από τους καλύτερους κριτικούς τέχνης εννοώ, προήγαγε πάρα πολύ τους νέους ζωγράφους, Πικασό, Μοντιλιανί και τους άλλους, δηλαδή όλα αυτά τα ιερά τέρατα που έχουμε στη συνέχεια, ήταν όλοι αυτοί μαζί του ξεκίνησαν και δημιουργεί μία σειρά, έτσι το οραματίστηκε, μία σειρά έργων χαρακτικών, δηλαδή έβαζε τους ζωγράφους να συμμετέχουν σε αυτό το όραμά του, το οποίο ήταν βιβλία μεγάλα, το οποίο ονομαζόντουσαν Βέρβ. Αυτά ξεκίνησαν το 1933. Μετέπειτα ασχολήθηκε και δούλεψε πολύ και με τον Σκυρά, τον περίφημο εκδότη της Ελβετίας. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μέσα στη φύση του, σαν Έλληνας πολυπράγμων, πάντοτε ό,τι εκλεκτότερο με αυτούς και δούλευε.
Και λέω τώρα τους ζωγράφους. Μοντιλιανί, Πικασό, Σαγκάλ, Λεζέ, Τζακομέτι, Λο Κορμπιουζιέ. Ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο αγαπούσαν και σεβόντουσαν πολύ. Αυτό που αξίζει να σας πω, και θα σας πω μετά και ο κύριος Μανιατόπουλος, ο εκλεκτός μας διευθυντής του μουσείου, ο οποίος είναι ο κρογωνίος λίθος, αυτό που κάνουμε εμείς και προσπαθούμε είναι την εξωστρέφεια του μουσείου για να γίνει γνωστό, διότι αντιλαμβάνεστε το πόσο πολύτιμους θησαυρούς έχουμε που δεν είναι τόσο γνωστό, για να μην πω ότι δεν είναι και σχεδόν καθόλου γνωστό. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεται. Ξεκινήσαμε με μία έκθεση στην Αίγινα, πολύ επιτυχημένη, φέτος το καλοκαίρι στο Ηράκλειο, και τώρα φιλοξενούμεθα εδώ και δείχνουμε την έκθεση αυτή, την οποία είμαι σίγουρη ότι θα αγαπήσουν πολύ και οι πατρινοί, αλλά και τα παιδιά, και ελπίζω να γίνουν, θα κρατήσει 3 μήνες, και ελπίζω να γίνουν και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι η εξωστρέφειά μας, εκτός από εντός της χώρας μας, δουλεύουμε πάρα πολύ και με το εξωτερικό. Ο Τεριάντ είχε αφήσει ένα μέρος της περιουσίας του, δηλαδή των έργων του, και Τζακομέτι και δικά του έργα, τα είχε αφήσει στο μουσείο Ματίς, που είχε δημιουργήσει το 1952 ο ζωγράφος Ματίς στη Βόρειο Γαλλία. Το μουσείο αυτό επεκτείνεται σε τέτοιο βαθμό, και ένας από τους λόγους που επεκτείνεται πάρα πολύ είναι και το μέρος της συλλογής το οποίο έδωσε. Βεβαίως είχε διπλά, έτσι, δεν στερήθηκε τίποτα το Μουσείο της Μυτιλίνης, κάθε άλλο μάλιστα. Το Μουσείο της Μυτιλίνης έχει εξαιρετικούς Έλληνες και τσαρούχοι και τα λοιπά, και εξαιρετικούς ξένους Γάλλους. Και αυτή τη στιγμή έχει κλείσει το Κομπρεσί, στη Βόρειο Γαλλία, θα ξανανοίξει αυτό το Μουσείο του Ματίς με όλες τις συλλογές που έχει δωρήσει και η Αλίς Τεριάντη, σύζυγος δηλαδή του Τεριάντη, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε σκοπό να δουλέψουμε και να επεκταθούμε και στο εξωτερικό με εκθέσεις και με άλλα. Κυρία Τσάβε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και μας δώσατε αυτή τη χαρά, και για να σας δώσουμε και συγχαρητήρια και για την έκθεση, συμμετοχή σας και ότι τιμάτε τη χώρα μας στο εξωτερικό. Μιλάμε με τον κύριο Νίκο Μανιατόπουλο, διευθυντή του Μουσείου Στρατή Ελευθεριάδη Τεριάντε, να μας πει λίγα λόγια για αυτή την έκθεση που γίνεται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Πατρέων. Ναι, θα ήθελα να σας καλησπερίσω καταρχήν. Και εγώ θα αναφερθώ πιο πολύ στα πρακτικά, έτσι, και στα συναισθηματικά της ιστορίας, γιατί στον τομέα της τέχνης είπε αρκετά η κυρία Τσάβες, και έχουμε και την κυρία Ιρίδα Κρητικού, η οποία είναι η κατάλληλη για να μεταφέρει όλα αυτά τα περί τέχνης. Αυτό που θέλαμε πάντα να κάνουμε είναι αυτό που γίνεται διαχρονικά, δηλαδή ο καλλιτέχνης έχει την ανάγκη να δημιουργήσει, αλλά πέρα από εκεί δεν έχει κανένα πράγμα νόημα αν δεν μπορείς να το μοιραστείς. Αυτό λοιπόν προσπαθούσαμε, είχα προσωπικά τουλάχιστον εδώ πέρα και πάρα πολλά χρόνια, να κάναμε ένα σχήμα το οποίο να είναι εύκολο, ώστε να μπορέσουμε να μοιραστούμε όλα αυτά που άφησε ο Τεριάντ στην πόλη της Μυτιλίνης, αλλά συζητάμε για ένα έργο το οποίο είναι σε παγκόσμιο επίπεδο μοναδικό στην ιστορία της μοντέρνας τέχνης. Να μπορέσουμε λοιπόν να το μοιραστούμε και με άλλες περιοχές, σε πρώτη φάση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μετά. Και πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει προς το παρόν, δηλαδή από ό,τι έχουν δείξει τα πράγματα. Αυτή η έκθεση που αντιπροσωπεύει μια από τις μεγάλες στιγμές, όχι μόνο για το 20ο αιώνα, αλλά της ιστορίας της τέχνης, ειδικά για τον μοντερνισμό, και ο τρόπος που έχουν γίνει αυτά τα έργα, δηλαδή η χαρακτική που είναι το δημοκρατικό μέρος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο της τέχνης, δηλαδή η εκδηπτική είναι κάτι που είναι μοναδικό και ακριβό, δεν μπορεί να το έχει ο καθένας, αλλά τη χαρακτική μπορεί να τη χαρεί οποιοδήποτε και πολύ εύκολα. Και εκεί πέρα ακριβώς πόνταρε ο Τεριάντ. Αυτά που έχουμε ανακαλύψει τώρα που τα λέμε εξωστρέφεια, ενσυναίσθηση, όλα αυτά υπήρχαν μέσα στον Τεριάντ. Τα έλεγε πολύ πιο απλά, σαν κοινωνικό χρέος απέναντι στους άλλους. Και αυτό προσπαθούμε και εμείς να εκπληρώσουμε. Δηλαδή να μπορέσουμε να μοιραστούμε όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν μας ευχαριστεί μόνο ο Δήμος Πάτρας για αυτό που έγινε, αλλά τον ευχαριστούμε και εμείς που μας δίνει την ευκαιρία να δώσουμε και εμείς κάτι από αυτό που μας δώσανε. Αυτό ήθελα να πω, κυρία Κρητικού. Κύριε Μανιατόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και ευχόμαστε κάθε καλό, υγεία και κάθε καλό.
Μιλάμε με την κυρία Ήρης Κρητικού, αρχαιολόγος, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια της έκθεσης Στρατεία Ελευθεριάδη Τέριαντ, που γίνεται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Πατρέων. Κυρία Κρητικού, σαν επιμελήτρια της έκθεσης, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια. Καλησπέρα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενείτε η έκθεσή μας στην Πάτρα, στην υπέροχη Δημοτική Πινακοθήκη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο της Πάτρας, τον πολιτιστικό οργανισμό και την πρόεδρό του, καθώς και στην υπεύθυνη της Πινακοθήκης. Δουλέψαμε αγαστά και φυσικά προσωπικά οφείλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο και την πρόεδρο του Μουσείου Στρατεία Ελευθεριάδη Τέριαντ, την κυρία Τελίρα Δε Τσάβες, καθώς και στο διευθυντή του Κώστα Μανιατόπουλο, για την συνεχιζόμενη αγαστή συνεργασία που έχουμε. Υπάρχει μια διάθεση εξωστρέφεια από το Μουσείο. Έχουμε ξεκινήσει μαζί μια σειρά εκθέσεων και ελπίζω να τη συνεχίσουμε. Κάποια από τα αριστουργήματα της χαρακτικής, τα οποία φυλάσσονταν στο μουσείο χωρίς να εκτίθενται, γιατί υπήρχε μια άλλη σειρά εκτιθέμενη, άρα θέλω να πω δεν έχουμε κατεβάσει έργα από τους τοίχους, πλαισιώθηκε σωστά, συντηρήθηκε και έχει πάρει αυτόν τον δρόμο της εξωστρέφειας, αφήνοντας πραγματικά έκπληκτους τους επισκέπτες, όπου έχει πάει μέχρι σήμερα. Η κυρία Λίλα Τσάβες ήδη αναφέρθηκε στην επιθυμία για το εξωτερικό, ασφαλώς και ισχύει. Εγώ θέλω να σας πω από τη μεριά μου, επειδή είχα την τιμή και τη χαρά να επιμεληθώ την έκθεση τόσο στην Αίγινα όσο και στην Βασιλική, την Θαυμάσια του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο, την έκπληξη και το θαυμασμό των ξένων επισκεπτών, ιδίως των Γάλλων, έτσι, όταν και των Ιαπώνων, δεν έχει σημασία, των Αμερικανών, όταν έμπαιναν μέσα και αντίκριζαν ξαφνικά μπροστά τους στην Αίγινα ή στο Ηράκλειο, Πικασό, Σαγκάλ, Ματίς, Μυρό και όλα αυτά τα αριστουργήματα. Πρόκειται για μια θαυμάσια εργασία που ο Τεριάντ έκανε με αγαπημένους του φίλους κυρίως, δηλαδή να θυμόμαστε ότι όλο αυτό είναι μια συμβολή της γενιάς του 30, ανέφελη, υπέροχη, αυθόρμητη. Πάρα πολλά αυτά τα έργα σίγουρα γεννήθηκαν στη μέση βραδιών φιλοσοφίας, συνομιλίας, απαγγελίας στο Παρίσι και είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι ο Τεριάντ άφησε τελείως ελεύθερους τους συνοδοιπόρους του, τα ιερά αυτά τέρατα, να δημιουργήσουν ό,τι ο καθένας ήθελε. Μαζί επέλεξαν το λογοτεχνικό χωρίο πάνω στο οποίο θα πατούσε η εικαστική γραφή, μαζί προχώρησαν στο σχεδιασμό του κάθε βιβλίου. Πολλά από αυτά είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο, ακριβώς γιατί ο Τεριάντ δεν έδωσε καμία φραγή στην επιθυμία του καθενός σε σχέση με το σχήμα, το μέγεθος, το χαρτί, το αν θα είναι μαυρό, ασπρί ή έγχρωμη προσέγγιση. Και γι' αυτό το καθένα αποτελεί ένα αυτοτελές έργο τέχνης. Κυρία Κρητικού, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία, υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. «Ο κήπος στη θάλασσα». Με αυτά τα λόγια, ο Οδυσσέας Ελίτης χαρακτήρισε το Μουσείο Βιβλιοθήκη Στρατεία Ελευθεριάδη Τεριάδη. Δίπλα στο πατρικό του, στη Βαριά, σε ένα λόφο κατάφυτο με ελαιόδεντρα, ο Τεριάντ ανέθεσε στο φίλο του, αρχιτέκτονα Γιώργο Γιαννουλέλη, το σχεδιασμό και την κατασκευή του μουσείου που θα φιλοξενούσε τη συλλογή όλων των εκδόσεων της μακρόχρονης καριέρας του από το 1937 ως το 1975. Ο Τεριάντ δόρισε όλη τη σειρά των εκδόσεών του, το περιοδικό Verve, τα βιβλία των ζωγράφων και ειδικές εκδόσεις αφιερωμένες σε καλλιτέχνες του μοντερνισμού και σε μεσαιωνικά έργα της γαλλικής τέχνης. Ο ίδιος φρόντισε να εκτεθούν τα χαρακτικά των εκδόσεών του ως εικαστικά έργα και επέβλεψε την οργάνωση της έκθεσης. Τα εγγένεια του μουσείου έγιναν το 1979. Το πάνθεον του γαλλικού μοντερνισμού, Ματίς,
Πικάσο, Μιρό, Σαγκάλ, Λε Κορμπιζιέ, Τζακομέτι, Λοράνς, Λεζέ, Μπονάρ και άλλοι συνεργάστηκαν με τον Τεριάντ για τη δημιουργία βιβλίων έργων τέχνης. Καθένα από αυτά ήταν γεγονός για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Για τον Τεριάντ κάθε βιβλίο ήταν ένα αυτόνομο έργο τέχνης και ταυτόχρονα ένα φανταστικό μουσείο στο οποίο συγκέντρωνε τα αγαπημένα του έργα. Το μουσείο φιλοξενεί χαρακτικά εξαιρετικής αισθητικής αξίας που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τις εκδόσεις Τεριάντ. Δίπλα στις πολύτιμες εκδόσεις έργα νεολήνων καλλιτεχνών όπως ο Τσαρούχης, ο Κανέλης και κυρίως ο Θεόφιλος, το διαμάντι που ανακάλυψε ο Τεριάντ στην κοινή τους γενέτειρα. Έχουν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια από τα εγγένεια του μουσείου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο καλλιτεχνικής προσφοράς στο νησί. Καθώς η γενιά του 30 περνά στην Αθανασία, οι θησαυροί που κληροδότησε στη γενέτειρά του ο Τεριάντ παραμένουν μοναδικοί, περιμένοντας μια σύγχρονη μουσιογραφική ματιά να τους ζωντανέψει και να τους παραδώσει στο νέο κύκλο τους. Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ανέλαβε τη μουσιολογική και μουσιογραφική μελέτη και την εφαρμογή της επανέκθεσης του Μουσείου Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Τεριάντ. Το μουσιολογικό σκεπτικό της επανέκθεσης δεν κατάργησε την αρχική οργάνωση του ίδιου του Τεριάντ, μονάχα την επαναπροσδιόρισε στις ανάγκες του σήμερα. Η συλλογή οργανώθηκε με βάση τη διάρθρωση του κτηρίου στο ισόγειο και τον όροφο. Το κηρυγμένο ως μνημείο, κέλυφος του σημερινού μουσείου, οριοθέτησε τον χώρο της έκθεσης. Η κάτωψη του κτηρίου είναι ένας λιτός κάναβος. Η αντιμετώπιση του ως κάναβο σε ζωγραφικό καμβά οδήγησαν τη μουσιογραφική μελέτη στη συνειδητή αποδόμησή του. Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στη μορφολογία του κτηρίου, έγινε προσπάθεια με εσωτερικές κατασκευές να αντιληφθεί ο θεατής τη διαδικασία της αποδόμησης. Η αποδόμηση του ζωγραφικού κάναβου είναι εξάλλου ένα χαρακτηριστικό του μοντερνισμού. Μια σειρά επεμβάσεων που δεν επηρεάζουν καθόλου την εικόνα του κτηρίου, κρίθηκαν απαραίτητες για την καλύτερη διευθέτηση της έκθεσης. Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, η οποία ανέλαβε την αρχιτεκτονική αναδιαμόρφωση του κτηρίου, ολοκληρώθηκε η μουσιογραφική μελέτη, χωρίς να αλλάξουν τα στοιχεία για τα οποία ο ίδιος ο Τεριάντ είχε αποδεδειγμένα προσωπική φροντίδα. Στο ισόγειο διατηρήθηκαν ανέπαφα τα μαρμάρινα δάπεδα και οι ξύλινες παραδοσιακές οροφές των αιθουσών. Πραγματοποιήθηκε νέα μελέτη φωτισμού, ώστε να μην πληγωθούν οι οροφές και παράλληλα να κατανοεί ο επισκέπτης την προσπάθεια διατήρησης των παλαιών στοιχείων. Καθαρέθηκαν μόνο δύο τείχοι, ένας σε κάθε όροφο του κτηρίου, για την καλύτερη μουσιολογική διευθέτηση των ενωτήτων και διαπλατήθηκαν όλες οι πόρτες για τη διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στον όροφο διανοίχθηκαν τρεις νέες πόρτες. Εσωτερικά απομονώθηκαν όσα παράθυρα κρίθηκε απαραίτητο, ώστε να περιοριστεί η ηλιακή ακτινοβολία, η οποία φθείρει τα ευαίσθητα εκθέματα. Ωστόσο, αξιοποιήθηκαν ορισμένα παράθυρα με στόχο τον διάλογο ανάμεσα στη συλλογή και το ιδηλιακό τοπίο της Μυτιλίνης. Περνώντας από το πρόπυλο και μπαίνοντας στο μουσείο, υποδέχεται τον επισκέπτη η μνημειακή φωτογραφία του Τεριάντ. Η πορεία της έκθεσης μεταφέρθηκε από τα αριστερά και η ενότητα του ισογείου ονομάστηκε «Το βιβλίο και ο θρύλος». Η πρώτη αίθουσα μας εισάγει στον κόσμο του στρατή Ελευθεριάδη. Παρακολουθούμε τα πρώτα του βήματα στην Μητρόπολη του Μοντερνισμού και τη μεταμόρφωσή του στον διάσημο τεχνοκριτικό και εκδότη Τεριάντ. Στη συνέχεια, δύο βίντεο αποσαφηνίζουν τις αρχές του Μοντερνισμού και εξηγούν την κοινωνική συμβολή της χαρακτικής και το ειδικό βάρος της στις εκδόσεις βιβλίων τέχνης.
Στις επόμενες 5 αίθουσες παρουσιάζεται το σύνολο του εκδοτικού έργου του Τεριάδη. Κάθε αίθουσα καλύπτει περίπου το διάστημα μιας πενταετίας. Όλες οι αίθουσες, εξοπλισμένες με ψηφιακές εφαρμογές, ολοκληρώνουν την πληροφόρηση του επισκέπτη. Οι τίτλοι των ενοτήτων αντλήθηκαν όλοι από κείμενα του ίδιου του Τεριάδη ή από κείμενα που του αφιέρωσαν φίλοι και θαυμαστές του. Επισκέπτης διανύει μια νοητή κυκλική διαδρομή και επιστρέφει στην υποδοχή όπου λειτουργεί πολιτήριο. Ο όροφος ονομάστηκε «Ο Κήπος στη θάλασσα», μια υπόμνηση στον Οδυσσέα Ηλίτη, συμπατριώτη και στενό φίλο του Τεριάδη. Στο Χαγιάτι, με θέα τον κατάφυτο Ελαιώνα, διατηρήθηκε ο χώρος ανάπαυσης του επισκέπτη. Τα παράθυρα επιτρέπουν την επικοινωνία του μουσείου με τον περιβάλλοντα χώρο. Στο Χαγιάτι εκτίθενται δύο από τις ειδικές εκδόσεις του Verve, τα φωτογραφικά άλμπουμ που επιμελήθηκε ο Μπρεσόν. Η πορεία του επισκέπτη στον όροφο είναι ελεύθερη, ώστε να απολαμβάνει τη μοναδική αισθητική εμπειρία που προσφέρουν οι σπάνιες εκδόσεις. Στις 6 αίθουσες που ακολουθούν, κυριαρχεί η ενοιολογική προσέγγιση της συλλογής. Σε κάθε μια από τις 6 αίθουσες εκτίθενται βιβλία των ζωγράφων, τα εκδοτικά αριστουργήματα που εμπνεύστηκε ο Τεριάν από τα γαλλικά μεσαιωνικά χειρόγραφα. Στις αίθουσες με τα βιβλία των ζωγράφων, 6 διάσημοι καλλιτέχνες αφηγούνται με εικόνες, δικές τους ιστορίες ή κλασικά κείμενα της λογοτεχνίας, εισάγοντας τον επισκέπτη στο προσωπικό του σύμπαν. Από τον Λοράνς, τον Ματίς ή τον Λεζέ και από εκεί στον Μιρό, τον Σαγκάλ ή τον Πικάσο, η κάθε αίθουσα έχει τη σφραγίδα του καλλιτέχνη, τόσο με τις κατασκευές και τα χρώματα που τον χαρακτηρίζουν, όσο και με τον τρόπο που ο φωτισμός υποβάλλει σημειολογικά το περιεχόμενο των βιβλίων. Η έκθεση ολοκληρώνεται με την αίθουσα των Ελλήνων ζωγράφων με έμφαση στα έργα του Θεόφιλου και του Τσαρούχη. Στο τέλος της διαδρομής, στη διαμορφωμένη βιβλιοθήκη δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να φιλομετρήσει ηλεκτρονικά όλες τις εκδόσεις του Τεριάν, αλλά και να ξεφυλίσει την ενημερωμένη συλλογή βιβλίων τέχνης.
Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε και το ξενοδοχείο.